life turns down when you look around and no one seems to care. When your grades are low and your mom is on the phone, so you'll never be the one. When the sky is low and the clouds are foam and you cry and you don't know why. When you fail in the test and your loss is gonna rest everything in your life, then life's gonna shout out loud, reminding you her words. Be there, be there, be there, be there. One else is here and falling's getting clear. Be there, be there, be there. When life is staring blue and there's nothing you can do. And you don't know why. When you fail in the test and your loss is gonna rest everything's in your life. Then look away around every single little movement you can give for what to leave another moment. A step in the back and see all the stuff you can lose from the way you choose. Then life's gonna shout out loud, reminding you her words. Be there, be there, be there, be there. When no one else is here and falling's getting clear. Be there, be there, be there, be there. When life is turning blue and there's nothing you can do. Be there, be there. Κεντρικό κατάστημα Τρεμπεσίνας 6, Βέρεια. Με επώνυμα ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και όργανα γυμναστικής. Θα βρείτε Nike, Adidas, Reebok, Converse, Lotto, Kilby. Κεντρική αποθήκη Πατρίδα Ημαθίας. Έχουμε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική συλλογή. Λειτουργούμε και σαν αποθήκη outlet. Αναλαμβάνουμε εξοπλισμό και τεχνική υποστήριξη αθλητικών ομάδων και προπονητικών κέντρων. Ειδικές τιμές σε συλλόγους. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Πέμπτο Διεθνές Τουρνουά Χάντμπολ Βρυλητός 2017. 7 με 11 Απριλίου στη Βέρεια, στα κλειστά γυμναστήρια ΔΑΚ Δημήτριος Βικέλας και Φιλίππιο. 9 χώρες, 6 εθνικές ομάδες, 12 σύλλογοι. Πέμπτο Διεθνές Τουρνουά Χάντμπολ Παίδων Παμπέδων Βρυλητός 2017. Υπό την αιγίδα του Δήμου Βέρειας και της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας. Ιατρικός υποστηρικτής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο. Πέμπτο Διεθνές Τουρνουά Χάντμπολ Βρυλητός 2017. 7 με 11 Απριλίου στη Βέρεια, στα κλειστά γυμναστήρια ΔΑΚ Δημήτριος Βικέλας και Φιλίππιο. 9 χώρες, 6 εθνικές ομάδες, 12 σύλλογοι. Πέμπτο Διεθνές Τουρνουά Χάντμπολ Παίδων Παμπέδων Βρυλητός 2017. Υπό την αιγίδα του Δήμου Βέρειας και της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας. Ιατρικός υποστηρικτής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο.
Θα περάσουμε σε πιο ευχάριστες ειδήσεις και συγκεκριμένα στο τουρνουά handball που διοργανώνεται στη Βέρεια από τις 7 έως τις 11 Απριλίου του τρέχοντος έτους. Κοντά μας για να συζητήσουμε αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός για όλη την Κεντρική Μακεδονία, γιατί όχι για όλη την Βόρεια Ελλάδα και όλη την Ελλάδα. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος Βρυλιτός 2017, ο κύριος Κοτσιώνης Δημήτριος, και η Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, η κυρία Κατερίνα Ψωμιάδου. Καλησπέρα και στους δύο, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα που είστε κοντά μας, σας ευχαριστώ και για την υπομονή. Κύριε Κοτσιώνη, να ξεκινήσω μαζί σας, να μας πείτε δύο λόγια για τη διοργάνωση. Είναι τουρνουά handball. Με ομάδες παιδιών, παιδών και παμπαίδων, είναι. Ναι, είναι ηλικίας παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2000, 17 περίπου χρονών, και παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2002 και κάτω, που είναι περίπου 15 περίπου χρονών. Είναι στην κατηγορία των αγοριών. Συμμετέχουν ομάδες από όλη την Ευρώπη. Στην κατηγορία των παιδών είναι αμιγώς ένα γεγονός με εθνικές ομάδες, που έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έρχονται μεγάλες σχολές του αθλήματος και χώρες που έχουν μια μεγάλη υποδομή και μια μεγάλη διάκριση σε αυτές τις ηλικίες. Η Ελλάδα δεν είναι ακόμα μία από αυτές. Η Ελλάδα γίνεται μία δουλειά. Ή πάει να γίνει μία. Πρώτα απ' όλα η Ελλάδα έχει κατακτήσει την έκτη θέση σαν Ολυμπιονίκη στο 2004 και την πέμπτη θέση στο παγκόσμιο, αλλά γίνεται μία σοβαρή δουλειά εδώ και πολλά χρόνια στο άθλημά μας, που βοηθάμε όλοι που έχουμε περάσει από το άθλημα με όποια ιδιότητα, σαν παίχτες, σαν διαιτητές, σαν παράγοντες, να δώσουμε τα ερεθίσματα και τις εικόνες στα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, να συναγωνιστούν και να ανταγωνιστούν παιδιά από άλλες σχολές, από άλλες χώρες που έχουν, η αλήθεια είναι, καλύτερες συνθήκες στο να δουλέψουν στο handball. Και για τα Ελληνόπουλα και ειδικά για την Εθνική Παίδων, που είναι μια αγάπη για όλους μας, θεωρούμε ότι το τουρνουά αυτό θα φέρει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα στα παιδιά, στους προπονητές και σε όλο το χώρο του handball. Μάλιστα. Είναι και μάλιστα το πέμπτο διεθνές τουρνουά. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη χρονιά. Εδώ και 5 χρόνια διοργανώνεται. Ναι. Την πρώτη χρονιά έγινε στην Αθήνα στα Βρυλίσια και τις υπόλοιπες 4 έγινε στη Βέρεια, γιατί η Βέρεια είναι μια μητρόπολη του handball με την ιστορικότερη ομάδα στο άθλημά μας, που είναι ο Φίλιππος Βέρειας, με φοβερές διακρίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η πόλη το έχει αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή, γιατί πρώτα απ' όλα είναι χαντμπολομάνα, άρα έχει μια γνώση του αθλήματος. Οι εθελοντές κάθε χρόνο μας εκπλήσουν, ξεπερνάμε κάθε φορά το νούμερο από την προηγούμενη διοργάνωση, και γενικά και φέτος, αλλά και τις υπόλοιπες χρονιές, αλλά ειδικότερα φέτος, και η τοπική κοινωνία, οι φορείς, οι επιχειρηματίες μας έχουν στηρίξει και μας έχουν δώσει τέτοια δύναμη που είμαστε σίγουροι ότι σαν οργανωτική επιτροπή και σαν οργάνωση θα πάει πολύ καλά, αλλά το σημαντικότερο που είναι για μας είναι τα παιδιά να φύγουν γεμάτα με εικόνες, παραστάσεις και σίγουρα να αποκτήσουν νέες φιλίες μέσω του αθλητισμού. Mm-hmm. Κυρία Ψωμιάδου, να έρθω σε εσάς, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο το αθλητικό event, γεγονός αυτό καθ' αυτό και το τουρνουά και όλη η διαδικασία. Είναι πολλαπλός ο χαρακτήρας του συγκεκριμένου τουρνουά. Είδαμε και τα παιδιά τώρα στις εικόνες και στα πλάνα μας. Είναι και κοινωνικός, είναι και πολιτιστικός. Έχει ένα σωρό στοιχεία μια τέτοια διοργάνωση, σωστά? Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Όπως όταν ξεκινήσαμε την πρώτη χρονιά στην Αθήνα, θέλαμε οπωσδήποτε να δείξουμε τον πολιτισμό της πατρίδας μας. Έτσι είχαμε πάει τότε στην Ακρόπολη, στο Μουσείο της Ακρόπολης, και τα παιδιά είχαν ενθουσιαστεί, εννοείται. Όταν ήρθανε στη Βέρεια, το πρώτο πράγμα που θα τους πάμε, στη Βεργίνα. Πήγαμε λοιπόν εκεί πέρα να δουν τα παιδιά ότι υπάρχει αυτός είναι ο δικός μας ο πολιτισμός, αυτή είναι η ιστορία. Και μάλιστα οι ομάδες που είχαν έρθει από την πρώην Γιουγκοσλαβία ήταν λίγο κουμπωμένοι, γιατί μαθαίνανε κάτι διαφορετικό. Και ουσιαστικά όμως εντυπωσιαστήκαν από αυτό που είδανε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τους δώσαμε τη δική μας οπτική, αν θέλετε. Ότι αυτή είναι η ιστορία μας. Είναι πολύ βασικό το ότι όταν έρχονται τα παιδιά από τις άλλες χώρες, δεν έρχονται μόνο για να παίξουν handball. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και θέλουν να έρχονται. Και μάλιστα όταν έρχονται, ειδικά στη Γαλλία, που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ ο πολιτισμός. Αν θέλετε λίγο πιο δυνατά, όπως αν μιλούσατε στα παιδιά κατευθείαν. Θέλουν, όταν έρχονται, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Και γι' αυτό θέλουν να έρχονται και να ξαναέρχονται. Γιατί δεν είμαστε
μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Έτσι. Είναι και ο πολιτισμός, είναι και το κοινωνικό κομμάτι, είναι και όλα. Φυσικά, βέβαια, μια τέτοια διοργάνωση αθλητική είναι και μια ζωντανή διαφήμιση για την περιοχή ολόκληρη. Τη έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Γιατί τα παιδιά από μόνα τους αρχίζουν και ζητάνε και λένε θα πάμε ξανά, θα πάμε, μας άρεσε. Και η Βέρεια έχει πάρα πολλά πράγματα να τους δώσει. Θα τους πάμε στο Βυζαντινό Μουσείο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στην Παναγία Σουμελά. Ειδικά, ας πούμε, οι Σέρβοι, οι Βόσνοι, που θέλουν πάρα πολύ να δούνε το κάτι της παραπάνω. Και είναι πολύ σημαντικό και πολύ συγκινητικό να βλέπεις, να προβάλλεις τον πολιτισμό, να προβάλλεις την πατρίδα σου. Συνοδεύονται τα παιδιά από τους εκπαιδευτικούς, από τους προπονητές. Από προπονητές, έχουν συνοδούς, ναι. Ακολουθούν και γονείς, έρχονται πάρα πολλοί γονείς από που θέλουν να κάνουν αυτό το ταξίδι. Α, κάποιοι δηλαδή έρχονται όλοι, οικογενειακώς. Ναι, πάρα πολύ. Και από την Ελλάδα μάλιστα ακολουθούν οι γονείς, αλλά και πολύ από το εξωτερικό σημαντικό έρχονται να το δουν. Mm-hmm. Κύριε Κοστιώνη, βέβαια ο κοινωνικός χαρακτήρας ενός τέτοιου τουρνουά είναι χαρακτήρας βοήθειας. Είναι να προσφέρετε κι εσείς με τη σειρά σας από ό,τι θα πάρετε από αυτό το τουρνουά. Την αποδοχή, την αγάπη και αντίστοιχα να τα μεταφράσετε σε προσφορά όλα αυτά. Σίγουρα, κοιτάξτε, όπως σας είπε και η Κατερίνα, επειδή έχει τέσσερις πυλώνες ο Βρύλιτος, ο κύριος πυλώνας είναι φυσικά ο αγωνιστικός, γιατί μέσω του αγωνιστικού τουρνουά έρχονται τα παιδιά, αλλά για μας είναι το κοινωνικό κομμάτι. Γιατί και ο Βρύλιτος ξεκίνησε για ένα σημαντικό οικογενειακό πρόβλημα που είχαμε στην οικογένειά μας και από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι όλα τα παιδιά είμαστε ίσοι, απλώς ίσως κάποια παιδιά να έχουν μια διαφορετικότητα σε κάποια χαρακτηριστικά που μας έδωσε ο Θεός, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε χαρούμενοι γιατί όταν τα παιδιά εντάσσονται μέσα στο τουρνουά, είτε τα παιδιά από το χαμόγελο του παιδιού που ήταν στο πρώτο τουρνουά, είτε από την πρωτοβουλία από το παιδί, είτε από το κέντρο Μέριμνας για άτομα με ειδικές δεξιότητες που είναι η τρίτη χρονιά που βοηθάμε αυτό τον οργανισμό και είναι καταπληκτική δουλειά που γίνεται στη Βέρεια και από την κυρία Μελίνα Δαμιανίδου αλλά και από όλους τους συντελεστές εθελοντικά. Είναι η χαρά μας εμάς γιατί τα παιδιά συμμετέχουν από την παρέλαση. Τα παιδιά κάνει η Μέριμνα μαζί με εμάς μια μεγάλη γιορτή με ζωντανή ελληνική μουσική με τον κύριο Μπελίρη και τρώνε όλοι μαζί το Σάββατο το βράδυ στο Αιγαίες Μέλαθρον. Και εκεί έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονα όλες οι ομάδες με τα παιδιά από τη Μέριμνα να διασκεδάσουν, να χορέψουν, να τραγουδήσουν. Μετά πηγαίνει μια αντιπροσωπεία από όλες τις ομάδες τη Μεγάλη Δευτέρα στο σπίτι της Μέριμνας και εκεί υπάρχει ένα τελετουργικό και γίνεται και χορός και τους δείχνουμε και το πολιτισμό μας. Και ολοκληρώνεται όλη η συμμετοχή τους και η βοήθεια από τη μεριά μας στη τελετή λήξης που συνοδεύουν τις ομάδες στο τελικό. Πέρσι είχαμε μια επιπλέον πρωτοβουλία που είχαμε διαθέσει 5.000 βραχιολάκια στη τιμή του 1 ευρώ. Και μας βοήθησε πολύ ο κύριος Αϊβάζης που ήταν ο πρεσβευτής μαζί με κάποιους καλλιτέχνες της Ελλάδας. Διατεθήκαν όλα τα λεφτά και έχουμε μια σημαντική βοήθεια. Η ιατρική στήριξη σε όλο το τουρνουά είναι, δεν ξέρω αν πρέπει να πω το κέντρο, δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Πάντως υπάρχει και είναι δυνατή στήριξη. Ναι. Είναι από το Ιατρικό Διαβαλκανικό και τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο που από την αρχή αγκάλιασε το τουρνουά για τα παιδιά. Μάλιστα. Και η χαρά μας είναι που βλέπουμε τα παιδιά να περνάνε καλά, που το μεταφέρουν στους γονείς και έτσι στο άθλημά μας κρατάμε τα παιδιά που έχουμε και προσβλέπουμε να έρθουν και άλλα παιδιά και να το δυναμώσουμε. Θέλω να πω αυτά τα στοιχεία που διαβάζω και στην ανακοίνωση, ότι αυτά τα 4 χρόνια ήρθαν 66 ομάδες εθνικές και σύλλογοι από 10 χώρες, 1.300 αθλητές, 300 εθελοντές και 40 διαιτητές. Είναι το ανθρώπινο δυναμικό που έχει περάσει στη διάρκεια της διοργάνωσης. Και αν προσθέσουμε και τη φετινή χρονιά που έρχονται τρεις νέες χώρες, έρχονται η Φίρουμ, τα Σκόπια, έρχεται η Αυστρία και η Ρουμανία, μεγαλώνει η ποσότητα των χωρών και των ομάδων. Είναι σημαντικό ότι είναι υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και τα προηγούμενα 2 χρόνια είχαμε και τους young referee, δηλαδή ερχόντουσαν διαιτητές από την Ευρωπαϊκή και μέσω του τουρνά παίρνανε το σήμα της διεθνοποίησης. Και αυτό έδινε ένα άλλο πρεστής, μια άλλη έγκλη στο τουρνά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί είμαστε μια οικογένεια και όταν λέω οικογένεια δεν εννοώ εγώ και την Κατερίνα, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια πολλών γονέων που ασχολούνταν τα παιδιά τους με το άθλημα.
Και όλοι μαζί έχουμε φτιάξει αυτή τη διοργάνωση που μας βοηθάει και η Ομοσπονδία Ελλάδας. Φυσικά ο Δήμος και ο ΚΑΠΑ Βέρειας, γιατί αν δεν είχαμε την στήριξή τους δεν θα μπορούσαμε, όπως και του Φιλίππου Βέρειας. Και αποδεικνύουμε ότι τις δύσκολες εποχές, παρόλο την κρίση, παρόλο την ανυποληψία που στο εξωτερικό θεωρούν για την Ελλάδα, κάνουμε διοργανώσεις που είναι εφάμιλοι στο εξωτερικό. Αυτό είναι πολύ θλιβερό που αναφέρετε, κύριε Κουρτσιόνη. Πραγματικά. Απαξίωση δηλαδή ως προς το τι συμβαίνει στην χώρα μας. Ναι, όταν ξεκίνησε το τουρνουά, η ανταπόκριση του εξωτερικού ήταν πολύ μειωτική, γιατί θεωρούσαν ότι εμείς στην Ελλάδα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Παρ' όλο αυτό, χρόνο με το χρόνο δυναμώνει και αυτό αποδεικνύεται γιατί και με επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής, το τουρνουά, ενώ έχει λίγες σε ποσότητα ομάδες, είναι στα 3 καλύτερα της Ευρώπης. Και μας περνάει το παρτίλιο που έχει 1017 ομάδες. Τα κλειστά γυμναστήρια που διεξάγονται οι αγώνες είναι κατάλληλα διαμορφωμένα. Είναι εγκαταστάσεις που ικανοποιούν, πληρούν προδιαγραφές. Ναι, ναι. Είναι το ΔΑΚ Βικέλλας και το Φιλίππου. Είναι εγκαταστάσεις του Δήμου Βέρειας που είναι ανήκουν και στο ΚΑΠΑ. Μάλιστα το Φιλίππιο είναι σε μια άριστη κατάσταση. Όχι ότι το ΔΑΚ Βικέλλας δεν είναι, που παίζονται και ευρωπαϊκά παιχνίδια και έχει μεγαλουργήσει και ο Φιλίππος Βέρειας. Δηλαδή έχει φτάσει πολύ ψηλά στη τετράδα. Και έχει πάρει και συνέχεια πρωταθλήματα και κύπελα Ελλάδος. Είναι πολύ καλές εγκαταστάσεις. Και η ανταπόκριση και των υπαλλήλων του ΚΑΠΑ είναι τέτοια που το τουρνουά είναι δικό τους. Δηλαδή όλοι μαζί το κάνουμε. Και το αγκαλιάζετε. Όλοι μαζί. Κύριε Ψωμιάδη, να ολοκληρώσω με εσάς, να ρωτήσω το εξής. Τι θα λέγατε σε γονείς που θέλουν τα παιδιά τους θέλουν να αθληθούν, να επιλέξουν ένα άθλημα όσον αφορά το handball, να ασχοληθούν? Είναι κάτι διαφορετικό από όλα τα άλλα τα συνηθισμένα? Το handball είναι ένα άθλημα το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό στην Ελλάδα όσο είναι το μπάσκετ ή το βόλεϊ, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα άθλημα όμως το οποίο δεν κάνει διακρίσεις. Μπορεί να έρθει όποιος θέλει. Δεν ξεχωρίζει σωματικά προσόντα. Δηλαδή δεν πρέπει να είσαι ψηλός, μόνο ψηλός όπως είναι στο μπάσκετ ή να έχεις αλτικότητα όπως το βόλεϊ. Μπορούν να έρθουν όλοι. Είναι ένα άθλημα το οποίο θα σου μάθει πάρα πολλά πράγματα, θα σου διδάξει να έχεις αυτοέλεγχο και θα πρέπει να σας πω ότι και εγώ και ο Δημήτρης, επειδή ήμασταν αθλητές του handball, ότι οι φιλίες που κάναμε μέσα από το handball, επειδή ήταν ένα μικρό άθλημα, κρατάνε ακόμα. Και ας έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια. Όχι. Το handball είναι πολύ... είναι μικρό άθλημα, αλλά πραγματικά μπορείς να μεγαλουργήσεις. Εποθέσω ότι γνωριστήκατε μέσα από το handball. Ναι. Εγώ έπαιζα στην Αθήνα στο Δούκα, Κατερίνα στο Φίλιππο Βέρειας και γνωριστήκαμε μέσα. Και τα παιδιά μας ασχολούν. Να έρθουν τα παιδιά στο handball, να το γνωρίσουν. Λίγα είναι τα παιδιά που ήρθαν στο handball. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει κάτι όμως, έχει. Τι λέτε. Ναι. Έχει ομολογώ ότι έχω άγνοια για το τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο άθλημα. Είναι ο ΠΑΟΚ, είναι η ΧΑΝΘ, είναι η Πηλαία. Είναι πολλές ομάδες και μπορεί να ξεχάσω και αρκετές. Ο Απολλώνας Σταυρούπουλης, ο Φίβος, Σικεών. Μάλιστα, ωραία. Δηλαδή, παλιά ήταν ο ΒΑΟ. Η Θεσσαλονίκη είναι από τους βασικότερους περιοχές. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στη διοργάνωση, όπως και όλες τις προηγούμενες. Να είστε πάντα έτσι αισιόδοξοι για τέτοιες εκδηλώσεις, τέτοια αθλητικά events. Είναι για τα παιδιά και εμείς. Καλό βράδυ.